Κλειστό σήμερα και αύριο θα παραμείνει το Παγκρίτιο Στάδιο λόγω της επικινδυνότητας του Σεγάστρου, με την κυκλοφορία να κλείνει και τα οχήματα συνοδού Σακλή για λόγους ασφαλείας των πολιτών έως το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας, ενώ η επιβίβαση και αποβίβαση των δημοτών με τα μίνι μπας θα γίνεται πλησίων του κολυμβητηρίου. Χθες το βράδυ έκλεισε το Παγκρίτιο Στάδιο μετά από ενημέρωση από τους μηχανικούς, τους εναερίτες και τους μηχανικούς του Δήμου. Είχαμε εισήγηση να κλείσουμε το στάδιο για λόγους ασφαλείας. Προβήκαμε αμέσως στο κλείσιμο του σταδίου, καθώς και της οδός Μουστακλή λόγω επικινδυνότητας. Η οδός Μουστακλή θα μείνει κλειστή μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, όπου θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Οι καιρικές συνθήκες φρενάρουν την εκτέλεση των σχετικών εργασιών που αγγίζουν το 60%. Το ζήτημα αποτελέσε αντικείμενο σύσκεψης με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και την Τεχνική Υπηρεσία, όπου συμφωνήθηκε η εκπόνηση τεχνικής μελέτης, μέσω της οποίας θα κοστολογηθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Δεν έχουν δέσει ακόμα τα κομμάτια της λαμαρίνες και τα κομμάτια που χρειάζονται επισκευή. Έχουν οι εργασίες προχωρήσει περίπου το 60%, οπότε για λόγους ασφαλείας η εισήγηση ήταν να κλείσει. Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τους υπηρεσιακούς του Παγκριτίου Σταδίου, όπου αποφασίσαμε να υπάρξει μια τεχνική μελέτη, να κοστολογήσουμε τις εργασίες που χρειάζονται, όχι μόνο του Σεγάστρου, γενικά και στα δομικά του στοιχεία, και να προχωρήσουμε για να ζητήσουμε χρηματοδότηση. Όπως είναι γνωστό, στις αρχές Φεβρουαρίου απομακρύνθηκαν τα καταστραμμένα πάνελ του Στεγάστρου από ειδικό συνεργείο και κερανοφόρο όχημα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός από την αποκόλληση μεγάλου τμήματος του Στεγάστρου από τους ιελώδεις ανέμους. Το στάδιο θα ανοίξει όταν έχουμε απόφαση από τους μηχανικούς του Δήμου. Όταν φτιάξουν καιρικές συνθήκες και μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες. Τώρα είμαστε στη φάση μόνο της αποξήλωσης και στερέωσης. Μέσα στην εισήγηση των μηχανικών ήταν να δεθεί το υπόλοιπο κομμάτι του στεγάστρου και να γίνει μια γενική επισκευή. Το σοβαρό αυτό περιστατικό έφερε στην επιφάνεια την εγκατάλειψη και υποβάθμιση της υποδομής από την πολιτεία, καθώς παρά τα προβλήματα που υπήρχαν, δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα προτού οδηγηθεί στην απαξίωση ή υποδομή του Παγκριτίου Σταδίου.